Ώρα 2 το μεσημέρι. Αυτοκίνητο που οδηγούσε 35χρονος από τη Ρουμανία με συνεπιβάτηδα 26χρονη ομοεθνή του ακολουθεί τρελή πορεία στο τελευταίο κομμάτι του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού Λευκοσίας μετά το ΓΑΣΥΠΗ και πριν από τον κόβο προς το Στρόβολο. Προφανώς λόγω υπερβολικής ταχύτητας ξεφεύγει της πορείας του και χτυπά πάνω στο κυκλίδωμα του αυτοκινητόδρομου. Ακολούθως βρίσκεται κυριολεκτικά στον αέρα και πέφτει στο αριστερό χαντάκι, σέρνεται και σταματά βίαια πάνω σε τσιμεντένια κολόνα. Άφωνοι οδηγοί που ακολουθούσαν σταματούν στην άκρη του δρόμου. Οι επιβαίνοντες προσπαθούν να βοηθήσουν τους δύο νεαρούς ενώ ταυτόχρονα καλούν την αστυνομία. Η προσπάθειά τους να ανοίξουν τις πόρτες του οχήματος που έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών αποδεικνύεται μάταιη ενώ μέσα σε λίγα λεπτά καταφτάνουν περιπολικά που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση. Το θέαμα που αντικρίζουν οι αστυνομικοί τους οδηγεί να καλέσουν την πυροσβεστική υπηρεσία για βοήθεια. Και οι πυροσβέστες με ειδικό εξοπλισμό δίνουν πραγματική μάχη για να απεγκλωβίσουν τους δύο άτυχους νέους από την άμορφη μάζα των σιδερικών. Ο πρώτης όψεως φαίνεται ότι λόγω υπερβολικής ταχύτητας απόλυσε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του με αποτέλεσμα να πέσει σε αυλάκιν αριστερά, να συρθεί σε αυτόν, να συνεχίσει την πορεία του και ακολούθως να χτυπήσει σε τσιμεθένια κολόνα και να ακινητοποιηθεί. Μετά από περίπου 25 λεπτά, οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον 35χρονο και την 26χρονη και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Η αστυνομία διερευνά το ενδεχόμενο οδηγός του οχήματος να οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ και να έτρεχε με ηλικιώδη ταχύτητα. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς όπως μην υπερβαίνουν το όριο ταχύτητος, πρέπει να τηρεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης απεγκλωβισμού και των ερευνών στην περιοχή, για τεκμήρια κρατήθηκε κλειστή μια λωρίδα του αυτοκινητόδρομου στην κατεύθυνση προς τη Λευκοσία. Η Τροχέα συνεχίζει τις ερευνές για τα ακριβή αίτια της νέας τραγωδίας στην άσφαλτο, ενώ το ζεύγος των Ρουμάνων εγκαταλείπει ορφανά δύο παιδιά, ένα 8 χρόνων και ένα βρέφος μερικών μηνών. Σημειώνεται ότι από αρχή του χρόνου έχασαν τη ζωή τους από τροχαία δυστυχήματα συνολικά 26 συνανθρωποί μας.